Ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΗ 156 νέα κρούσματα κορονοϊού την Δευτέρα, εκ των οποίων τα 13 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στι πύλε εισόδου τη χώρα. Ο συνολικό αριθμό των κρούσματων είναι 11.663, εκ των οποίων το 55,8% αφορά άνδρε. 2.258 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 5.065 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Επιπλέον, έχουμε 5 καταγεγραμμένου θανάτου και 289 θανάτου συνολικά στη χώρα μα. 107 ήταν γυναίκε και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 78 έτη και το 96,2% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. 42 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 69 ετών. 10 είναι οι γυναίκες και οι υπόλοιποι άντρες. Το 90,5% των διασωλυνωμένων έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 160 ασθενεί έχουν εξέλθει από τι μονάδε εντατική θεραπεία. Από τα 142 εγχώρια κρούσματα, τα 19 συνδέονται με συρροέ, ενώ 12 αναφέρουν πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό τη χώρα. Αναλυτικότερα, 13 κρούσματα κατά του ελέγχου που διενεργήθηκαν στι πύλε εισόδου τη χώρα. Ένα εισαγόμενο κρούσμα που προσήλθε αυτοβούλο για έλεγχο. 101 κρούσματα στην Αττική, εκ των οποίων τα 12 αναφέρουν πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό τη χώρα, ενώ 3 κρούσματα συνδέονται με συρροή. Τρία κρούσματα στη Θεσσαλονίκη. Δύο κρούσματα στην Ετώλα Καρανία. Εφτά κρούσματα στην Βιότεία, Όλα συνδεόμενα με σειροή. Ένα κρούσμα στα Γρεβενά, συνδεόμενο με σειροή. Ένα κρούσμα στην Ευρυτανία. Πέντε κρούσματα στην Ημαθία, εκ των οποίων το ένα συνδέεται με σειροή. Τέσσερα κρούσματα στο Ηράκλειο, εκ των οποίων τα δύο συνδέονται με σειροή ένα κρούσμα στην Θεσπρωτία, ένα κρούσμα στα Ιωάννινα, τρία κρούσματα στην Κοζάνη, πέντε κρούσματα στην Λέσβο, τα οποία συνδέονται με ζηροή, ένα κρούσμα στην Μεσσηνία, ένα κρούσμα στην Μύκονο, ένα κρούσμα στις Έρες, τρία κρούσματα στα Τρίκαλα και ένα κρούσμα στην Φθιώτιδα. Εν τω μεταξύ, στην περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, μια 80χρονη γυναίκα από την Δράμα προσθέθηκε την Κυριακή στου ασθενεί με κορονοϊό που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Αναφορά τη Αλεξανδρούπολη. Η νέα αυτή εισαγωγή είναι η μόνη μεταβολή στον αριθμών των νοσηλευμένων με COVID-19 που σημειώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είχαν προηγηθεί στη διάρκεια τη περασμένη Παρασκευή οι εισαγωγέ ενό 38χρονου από την Αλεξανδρούπολη και ενό 85χρονου από την Αμφίπολη Σερών που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο τη Δράμα και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αναφορά όταν διαπιστώθηκε πω είναι θετικό στον κορονοϊό. Σήμερα στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης νοσηλεύονται 13 ασθενείς, εκ των οποίων οι 6 στη μονάδα COVID-19, 4 στη μονάδα ειδικών λοιμόξεων και 3 στη μονάδα εντατική θεραπείας.